Μεγάλη νίκη χθες στο Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο Χαριλάου επί του Άρη με 1-0. Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος κατά την επιστροφή της ομάδας Αρκαδίας. Για τον Αστέρα Τρίπολης η επικράτηση επί του Άρη μέσα στο κλεάν της Βικελίδης ήταν κάτι παραπάνω από μία νίκη. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδας μας. Παίζαμε σε μια πολύ σκληρή έδρα με μια πολύ καλή ομάδα. Ο Τσίκο Ντότζι επανέλαβε στο Χαριλάου το πρόγραμμα με τις πιρουέτες που είχε επιδείξει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι τρεις βαθμοί. Δεν έχει σημασία ποιος βάζει τον γκολ. Πήγαμε για την νίκη, προσπαθήσαμε και πετύχαμε να πάρουμε το τρίποντο που είναι το πιο σημαντικό. Ο Αστέρας όταν μείνει με 10 νομίζω ότι πεισμώνει παραπάνω. Το βλέπουμε διαφορετικά και έτσι το είδαμε και σήμερα. Το είδαμε διαφορετικά και λέμε ότι δεν γίνεται και σήμερα να χάσουμε το παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε τον καλύτερο της αυτό στο αμυντικό κομμάτι. Και νομίζω όταν παίρνεις βαθμούς με αντιπάλους όπως ο Άρης, ιδιαίτερα εκτός έδρας, είναι θετικό. Η αλλαγή στον Αστέρα είναι εμφανής με την έλευση του Βαγγέλη Βλάχου στην ομάδα μετά την 8η αγωνιστική. Οι Κιανοκίτρινοι σε 6 αγώνες Super League έχουν 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Η ομάδα από την έλευση του καινούργιου προπονητή δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Δύσκολα δέχεται γκολ, δύσκολα χάνει και μάτς. Έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, πιο επιθετική στο παιχνίδι μας. Σιγά σιγά θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο πορτιέρε του Αστέρα Νίκος Αναστασόπουλος πήρε θέση κατά από τα δοκάρια την 9η αγωνιστική και σε 6 μάτς έχει δεχτεί 2 γκολ, ενώ τρέχει σε ρή 270 λεπτών χωρίς να παραβιαστεί η αιστεία του. Αυτό που θέλω εγώ προσωπικά είναι να είμαι καλά, να βοηθάω με τον τρόπο μου την ομάδα να κερδίζει και όταν κερδίζει η ομάδα όλοι οι παίκτες φέρνονται και περισσότερο. Πόσο μακριά είναι για αυτόν το Μουντιάλ? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αγγίζει όλους τους ποδοσφαιριστές, τους Έλληνες στη Super League. Είναι στην κρίση του κύριου Εχάγγελ. Αν είναι κάτι να έρθει, καλό θα είναι να έρθει.